Καλημέρα, καλησπέρα φίλοι μου, είμαι ο Στέλιος και παρακολουθεί το κανάλι μου στο YouTube και σήμερα επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την καριέρα μας στο EA Sports FC 24 με τον Παναθηναϊκό. Σήμερα θα ξεκινήσουμε πορεία μας με τον Παναθηναϊκό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό θα είναι το πρώτο επεισόδιο που θα δούμε με τον Παναθηναϊκό σε επίσημα παιχνίδια. Είχαμε δει προχθές ένα επεισόδιο με τη μεταγραφή και φυσικά με κάποια φιλικά για να δούμε πώς παίζει η ομάδα, πώς παίζουμε και εμείς. Σήμερα θα πάμε να τεστάρουμε τις δυνάμεις μας απέναντι σε μια ομάδα που είναι αρκετά δυνατή. Την περσινή χρονιά είχε αρκετό ενδιαφέρον τα ματσαρίσματα που κάναμε με το Πανσεραϊκό. Δύο παιχνίδια θα δούμε πώς και να έχει. Πρώτα απ' όλα όμως θέλω να ζητήσω το like και το subscribe στο κανάλι. Βοηθάει πάρα πολύ για να ανεβούμε ακόμα περισσότερο. Λίγα άτομα μείνανε για τα 4.200. Κυνηγάμε το στόχο των 5.000 μέσα στη φετινή χρονιά. Ελπίζω να τα καταφέρουμε και αρκετά πιο γρήγορα για να βάλουμε και άλλο στόχο μέχρι το τέλος της χρονιάς. Βοηθάει πάρα πολύ αυτό το μπουστάρισμα που δίνει φυσικά αυτή η σειρά. Αλλά εσείς πάνω απ' όλα με τα like σας και τα subscribe σας που στο τελευταίο επεισόδιο. Μπορεί να μην έχουμε τα τρελά views, αλλά έχουμε πάρα πολλά likes. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Πιάσαμε τα 100. Είναι πάρα πολύ σημαντικό νούμερο και βοηθάει πάρα πολύ σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Επίσης, να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε και ένα βιντεάκι χορηγού, συνεργασία καινούργια για το κανάλι, που βοηθάει πάρα πολύ. Μπορείτε να τσεκάρετε τα link κάτω στην περιγραφή για να κάνετε τις αγορές σας ακόμα πιο φθηνά. Αλλά πάμε να δούμε το βιντεάκι από τον gamivo.com. Όπου θα σας διαφωτίσει ακόμα περισσότερο. Αν θέλεις και εσύ να αγοράσεις φθηνά παιχνίδια, το Gamivo είναι η σελίδα η οποία πρέπει να επισκεφτείς οπωσδήποτε. Παιχνίδια για όλες τις πλατφόρμες, PlayStation, παιχνίδια Xbox, παιχνίδια για υπολογιστές και φυσικά παιχνίδια για Nintendo Switch. Θα βρείτε gift card για όλες τις πλατφόρμες, γίνετε συνδρομητές στο Gamivo Smart και κερδίστε πλούσια δώρα και μεγάλες εκπτώσεις. Και μην ξεχάσετε, με τον κωδικό Step Up Gaming κερδίζετε 3% έκπτωση στις αγορές σας έως 65 ευρώ. Βρείτε τα link κάτω από τα βίντεο μου στο YouTube και κάντε τις αγορές σας. Και αφού επιστρέψαμε πίσω από το βιντεάκι του χορηγού μας, να πω ότι θα παίξουμε πάντα δύο παιχνιδάκια, αλλά αυτή τη φορά δεν θα παίξουμε παιχνίδια τα οποία θα είναι απανοτά. Τουλάχιστον όχι σε αυτή τη φάση, θα περνάμε παιχνιδάκια, θα παίζω παιχνιδάκια και μόνος μου. Ίσως Jump to Result θα δείξει πώς θα το κάνουμε. Ίσως όπως την προηγούμενη χρονιά. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο θα παίξουμε φυσικά με Άρη, που είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος εκτός έδρας. Και στη συνέχεια έχουμε Καλαμάτα εντός έδρας, Λαμία εκτός και Πανσεραϊκό εκτός. Μία έδρα όπου πέρσι παίζαμε πάρα πολύ, Πανσεραϊκός. Θα δούμε την παλιά μας ομάδα. Στο πρώτο επεισόδιο που θα δούμε τον Παναθηναϊκό θα έχουμε αυτό το ματσάρισμα. Θα πάμε εκτός έδρας. Εκτός έδρας ο Παναθηναϊκός πέρσι είχε περάσει δύσκολα μέσα στην έδρα του Πανσεραϊκού. Είχαμε βάλει 5 γκολ, αν θυμάστε, τουλάχιστον στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος. Στα playoff δεν θυμάμαι τι είχαμε κάνει, νομίζω είχαμε χάσει. Όχι, είχαμε φέρει στο παλέτα jump to result, κάτι τέτοιο. Είχαμε βάλει hat-trick, ήταν νομίζω και το πρώτο μας hat-trick. Είχαμε penalty το οποίο σκόραρα σε αυτό το παιχνίδι. Ήταν ιδιαίτερο παιχνίδι για εμένα το ματσάρισμα με τον Παναθηναϊκό. Ακόμα τότε δεν είχαμε πει ότι πάμε στο Παναθηναϊκό, δεν ξέραμε κάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, οπότε αυτά τα δύο είναι που θα δούμε σήμερα. Δεν έχουμε πολλά πράγματα να δούμε. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε κάνει και το σχεδιασμό του ποδοσφαιριστή μας. Είχαμε αλλάξει πραγματάκια στην εμφάνισή του. Είχαμε ανεβάσει και σε Ultimate την δυσκολία του παιχνιδιού. Οπότε στο σημερινό θα ξεκινήσουμε έτσι κατευθείαν. Είμαστε βασικοί, είμαι βασικός για ακόμα μία φορά σε μία ακόμα ομάδα. Το overall μου στο 81. Κάνω εγώ τις προπονήσεις τις τυπικές, δεν έχω αλλάξει κάτι. Ακόμα δεν έχουμε πρόταση για ομάδα. Νομίζω δεν θα έχουμε. Έχουμε από Boca Juniors. Okay. Μας έρχεται πρόταση από Boca Juniors, βασικά πρόταση. Στοιχεία αν θέλουμε να κυνηγήσουμε συμβόλαιο. Και φυσικά έχουμε και την ομάδα τη δική μας, αν θέλουμε να κάνουμε, πώς το λένε, να κάνουμε ανανέωση συμβολαίου σε συμμετοχές, outside the box goals και created goals. Νομίζω ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Εντάξει, τώρα παίζει το βιντεάκι όπου βλέπουμε την εντεκάδα, είμαστε βασικοί για τα σχετικά. Η κοπελιά ακόμα δεν έχει χέρια να τονίσω εδώ πέρα. Τι είπε? Κάτι είπα αυτή τώρα, αλλά δεν κατάλαβα. Θα σας το έχω γιατί έχει μουσική. Και θα φάμε κανένα copyright και θα ξενερώσουμε. Ο σποράρ είναι μπροστά. Ποιος να δώσει ξενέρω στη ζωή του. Μπορεί να είναι ο σποράρ. Έλα, έλα πασά μου, ιδρωμένε μου. Θα σκάσει το χαμόγελο. Και μοιοπία ρε, το βλέπετε. Ω Μπρινιόλι, πώς είσαι έτσι βρε πασάκα μου. Σαν να ιστρακάρισε ρε φίλε. Λοιπόν, να δούμε λίγο και τα ρούχα. Ο Παναθηναϊκός έχει τρεις εμφανίσεις. Είχαμε δει άσπρο-πράσινο, πρασινοάκι με μαύρο εδώ πέρα και πράσινο-άσπρο. Κακό αυτό, θα μπορούσαμε να κάνουμε για ένα συνδυασμό όλο πράσινο, όλο άσπρο. Και ο Άρης έχει κάποιες ακόμα εμφανίσεις. Πώς έχει, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4,
τρεις, τέσσερις, ναι. Τον δίνει με αυτά τον Άρη. Ας το βάλουμε με όλο κίτρινο. Μ' αρέσει περισσότερο το ολόσωμο αυτό. Βλέπουμε και την εντεκάδα μας. Έχουμε πει ότι δεξί μπακ έχουμε μόνο αυτό το liner. Αριστερό μπακ δεν έχουμε ιδιαίτερο. Χουάνκαρ από εκεί πέρα και Μλαντένοβιτς. Τίμια ομάδα, τίμια στατιστικά. Δεν νομίζω ότι ανέβηκαν ιδιαίτερα. Έως καθόλου στην προηγούμενη χρονιά. Δεύτερη θέση Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα. Ας ελπίσουμε ότι φέτος πάμε για κάτι καλύτερο, ίσως για κύπελο, ίσως για πρωτάθλημα, μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Ελπίζω ότι στο Ultimate θα πετάξουμε γκολάκια, θα το ευχαριστηθούμε. Λοιπόν, για να δούμε τι θέλει τώρα και ο προπονητής από μένα. Match rating, get an assist on a goal, score at least one goal from outside. Δύσκολα πραγματάκια ζητάει, θέλει και assist και goal και το goal να είναι και εκτός εστίας. Συνθήματα στο κλάδι Βικελίδης, ξεκινάει το ντέρμπι. Θεωρείται ντέρμπι για μένα. Σημασία έχει να μην παίξουμε μαζεμένα πίσω. Πρώτη φάση τώρα βγαίνει για τον Άρη. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά θα έλεγα. Εδώ πέρα παλεύει ο Ματαρίτα με τον Λάινερ. Όπου πρώτο. Τώρα αυτά εδώ πέρα θα έχουμε. Δεν θα μπορούμε να περάσουμε εύκολα γιατί ανεβάσαμε το επίπεδο. Αλλά δεν πειράζει. Θα το παλέψουμε, να σκοράρουμε τα κολλάκια μας έτσι. Χρυσταντουλόπουλος μες στην περιοχή, κρατάει πολύ ωραία την μπάλα, τη γυρνάει. Γετβάει, διώχνει. Είναι λίγο μουδιασμένο το ξεκίνημά μου θα έλεγα. Βασικά η ομάδα δέχεται πίεση. Σταθερά ο Μπρινιόλι την μπάλα και φύγαμε. Μου άρεσε πάλι στην επίθεση. Θα μπει μες στην περιοχή, όχι, κόβουμε πάρα πολύ ωραία. Ωραία διαβήτηση πάσα. Θα μπορούσα να μπω. Για κάποιο λόγο αποφάσισα να σουτάρω απ' έξω μπας και βάλω τον γκολ που θέλει για τα στατιστικά ο προπονητής. Καλύτερα να βάζα τον γκολ η αλήθεια είναι όμως. Γιατί το σουτό σουτάρα πάνω του. Δεν πήγε σε γωνία όπως περίμενα. Πρώτη φάση που βγάλαμε. Αντεπίθεση θα έλεγα, ωραία. Έφυγα στο χώρο. Έκανα και την τρίπλα. Έλα ρε φίλε, δεν μπορούσα να κάνω κουμάδο τον ποδοσφαιριστή. Ωχ, αμωτό. Πρώτη κεφαλιά. Πέρσι είπαμε, είχαμε το θέμα μας. Σχετικά αργά είχαμε καταφέρει να βάλουμε γκολ με κεφαλιές. Ας ελπίσουμε φέτος ότι θα βάζουμε πιο συχνά. Έχουμε βρει λίγο και το σύστημα έτσι με τις κεφαλιές στα κόρνα που ζητάμε. Στο 20 κάτι δεν έχουμε ακόμα ιδιαίτερες φάσεις. Θα μπορούσαμε να κερδίζουμε. Ο Άρης ακόμα δεν έχει κάνει σουτ. Δεν χρειάζεται βέβαια πολλές φάσεις, θα ξέρουμε αυτά. Όχι! Κόντρα ρε μπάλα! Τι ρουφιάνα την μπάλα, κόντρα ρε! Ωραία συντρούλα με έβγαλε. Προς το τέρμα πηγαίνει την Αρεμπρό. Θα το βάζε. Στο 31-32 πάμε. Ακόμα δύο φάσεις. Το σουτ πέρασε κόντρα οριακά έτσι. Τι αντεπίθεση βγάζει τώρα. Τι πάσα έβγαλε ρε. Θέλει να μας τρελάνει ρε. Πόσα θέλει να μας τρελάνει Ματαρίτα τώρα. Δεν θα την έλεγε και ιδανική την πρεμιέρα μας. Σε μια δύσκολη έδρα παρόλα αυτά. Ωραίο τσίπημα της μπάλας μπροστά. Έλα με τις κόντρες τώρα. Με τις κόντρες τον τρελάτα τον αμυντικό. Κι άλλο κόρνερ. Άντε να ανεβάσουμε λίγο την πίεση. Άντε λίγο να ανεβάσουμε την πίεση. Πας και σκοράρουμε. Την κεφαλιά. Πόσα κόρνερα πάνω τα. Έλα με τις κόντρες παντού ένα σόρμα. Μια ένα κόρμι μια ψυχή μπροστά μου. Φάουλ. Αυτό δεν είναι φάουλ. Έλα ρε προ, πριν λίγο το δώσω στο γετβάι αυτό. Άντε βρε ρεφ. Άντε βρε αγόρι μου τώρα μην μας κάνεις έτσι. Μην με κάνεις από το πρώτο παιχνίδι. Από την πρεμιέρα. Τι κάνω. Τι έκανες βρε Μαντσίνη εκεί πέρα. Τι έκανες να σκοτώσεις κανέναν άνθρωπο κατά λάθος.
Χάσαμε πολλές φάσεις, μεγάλη φλιαρία. Γιατί εξαφανίζονται συνέχεια αυτοί, ρε. Μεγάλη φλιαρία. Δεν το περίμενες. Πήγα να κάνω και το γύρισμα με τη σέντρα. Αλλά από την μπροστά του τερματοφύλακα, δύσκολα να περάσει αυτή η πάσα. Η πρώτη φάση προσπαθήσαμε να βγάλουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Από εδώ και πέρα τώρα όμως δεν πρέπει να έχουμε φλιαρία. Από εδώ και πέρα πρέπει να μπει το γκολ. Και όχι να το φάμε. Και όχι να το φάμε. Κόρνερ λογικά ο Μπρινιόλ. Πάρα πολλά κόρνερ σε αυτό το μάτς. Το τρώμε τον γκολ, χάσαμε το momentum. Σκεφτόμουν να το πω ότι χάσαμε το momentum. Και ο Άρης με έναν Γκάλαχερ κάνει το 1-0. Μεταγραφή του Άρη. Να ξεκινήσουμε με ήττα, καλά θα πάει αυτό. Α, απλά φεύγω από την μπάλα ρε, δεν μάλλονω, δεν παλεύω για την μπάλα για τη φάση. Παινόταν το momentum από τις κινήσεις των παιχτών ότι ο Άρης θα βγάλει φάση. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Όχι δοκάρι! Όχι δοκάρι ρε μαλάκα! Ούτε τώρα μπορούμε. Με δύο επιθετικούς. Ποιος μπήκε μέσα. Κάνας Γερεμέγεφ πρέπει να μπήκε μέσα. Δεξιά επιθετικός είμαι τώρα. Ρεσί μόνο από το κέντρο πάνε να παίξουνε. Φάουλ! Μπράβο, φάουλ! Φάουλ, ρε! Φάουλ! Γκολ! 1-1! Φοβήθηκα λίγο ότι θα με κόψει πάλι ο αμυντικός μου κόντρα. Ανοίγουμε λογαριασμό. Ανοίγουμε λογαριασμό. Φοβήθηκα ότι εδώ πέρα θα με κόψει ο... Πόπορε, Γερεμέγεφ. Φοβήθηκα ότι ο Μπράβετς θα με κόψει. Λίγα σου δεν κόντραρα. Αλλά αυτή τη φορά δεν το έχανα. Τον μπουμπούνιξα. Μέσα σε 9 λεπτά ισοφαρίζουμε. Τι πάσες είναι αυτές, δραγόρι μου. Στο 75 έχουμε φτάσει. Ακόμα μια φάση που προσπαθεί ο Άρης να βγάλει μπροστά. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε μια αντεπίθεση ακόμα, αλλά δεν. Όχι ρε Γκάλαχερ. Κόψε τον να βρε. Τι πάσα σας περνάει μέσα από την περιοχή, βρε. Γκολ! 1-2! Γερεμέβγεφ, τι πασάρα έβγαλε εκεί πέρα, ρε μπρο. Βάζει και ο Βιλένα γκολ, να τρελαθούμε τελείως. Να τρελαθούμε τελείως. Έλα, μη στεναχωριέσαι, ρε γκολ. Μη στεναχωριέσαι. Δεν πειράζει. Δεν αξίζει. Εν τω μεταξύ, ζήταγα κι εγώ πάσα, αλλά ο Βιλένα έχει αποφασίσει να σουτάρει με τη μία. Τίμιο. 1-2. Ανατροπή. Τι κάνει, βγάζει έξω ο Μάγκουνσον, βάζει Αράο. Σαν να βλέπω τον Γιωβάνοβιτς όντως να παίζει το κουτσάρισμα. 8 απόδοση, προφανώς εμένα θέλει 8,5 και σπαθιά και να καταπιώ και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Ναι, μην... Ωρε μπρο! Κόκκινη, δεν το συζητάω. Κόκκινη, δεν το συζητάω, μα ανάπηρο τον άφησε. Πάμε για τη λήξη του παιχνιδιού σιγά σιγά, στο 88. Παίζουμε πολύ από το κέντρο καθόλου. Τι έκανε ρε! Α, ο Γερεμέγεφ. Αχ! Δοκάρια ιστορίες εδώ πέρα κοντράρουν οι μπάλες. Δεν πάει πουθενά. Κόφτε τον. Ή αυτός η μπάλα. Ένα-δύο με ανατροπή. Στο πρώτο μας παιχνίδι εκτός έδρας, συγγνώμη. Καταφέρουμε και κάνουμε ανατροπή με τον Άρη. Μία φάση καλή έβγαλε ο Άρης. Η αλήθεια είναι στο Ultimate. Παίξαμε πάρα πολύ καλά. Τώρα θα ξενερώσουμε αυτό που θα δω. Να πέφτει. Δεν σας τα απαγώ, ρε. Και δεν έκατσα να τα αφήσω να το δω. Πόσο χάνει, ρε, μπρο.
Πόσο χάνεις την εκτίμηση του προπονητή. Τι ζητάς, βρε Γιωβάνοβιτς. Τι ζητάς, βρε αγόρι μου. Μπρο, θα με τρελάνει το παιχνίδι τώρα, έτσι. Φέτος θα νευριάσω με αυτό. Έχασα όλη την εκτίμηση, έβαλα γκολ. Ξεκίνησα την ανατροπή, τις άμυνες. Λοιπόν, τώρα περνάω τα δύο ματσάκια εγώ, με Καλαμάτα και Λαμία, και θα τα πούμε στο μάτς με τον Πανσεραϊκό για το δεύτερο σημερινό παιχνιδάκι μας, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι πίσω. Βλέπετε ότι κερδίσαμε στο ντέρμπι με τον Άρη. Ο Άρης έχει κάνει δύο νίκες μετά από εμάς. Και εμείς προφανώς κάναμε δύο ήττες. 2-0 την Καλαμάτα, δεν είναι σκόραρα εκεί πέρα. Jump to result ήταν αυτό. Και με Λαμία 1-3. Εκεί έβαλα δύο γκολάκια, jump to result επίσης. Όπου παρατήρησα ότι το jump to result μετράει και τα goal εδώ πέρα. Δηλαδή, ναι, μεν έβαλα δύο goal, αλλά τα πήρε σαν created goals. Και outside the ball, the box, ένα από τα δύο shoot ήταν, ένα από τα δύο goal ήταν από μακριά. Βλέπετε, το έκανε ένα στα τέσσερα. Έπιασε και κεφαλιές. Καλό για εμάς, θα έλεγα. Ανούσιο επίσης, γιατί ουσιαστικά δεν προσπαθείς, θα τα κάνεις όλα jump to result και θα σου δώσει το αποτέλεσμα, ας πούμε, που θέλεις. Ειδικά άμα παίζει καλά η ομάδα, θα πάρεις πρωταθλήματα, θα πάρεις τα λοιπά, θα γίνεις υπερπαίχτης, θα παίρνεις τα skill points και αυτά. Φυσικά εκεί πέρα παίρνεις περισσότερα credits, αν παίζεις τους αγώνες, αλλά οκ, okay, θα έχεις αποτελέσματα, ας πούμε, και θα σε βοηθάει στο να ανανεώσεις συμβόλαια και. Τέλος πάντων. Απλές λεπτομέρειες που ίσως δεν κάνουν και τη διαφορά στην τελική. Τώρα κάνουμε advance τις ημερομηνίες μας. Ήμασταν ψιλοκαλά στην εκτίμηση του προπονητή. Στο ένα μάτς χάσαμε, στο δεύτερο κερδίσαμε. Αυτό το κενό εδώ πέρα μας σκοτώνει και δεν νομίζω ότι δίνει ακριβώς το ίδιο η προπόνηση, αλλά τέλος πάντων. Τι έχουμε, να παίξουμε Πανσεραϊκό, ο οποίος Πανσεραϊκός έχει κάνει μία νίκη. Να δούμε λίγο και τη βαθμολογία. Απέχτηκαν τα παιχνίδια, μάλλον του Πανετολικού και του Ολυμπιακού. Ο Πανετολικός θα πάει τρένο φέτος, να ξέρετε. Τρεις νίκες, μία ισοπαλία. Ολυμπιακός επίσης τρεις νίκες, μία ισοπαλία. Τρεις νίκες η ΑΕΚ με μία ήττα. Ο ΠΑΟΚ ακόμα και φέτος δεν τα πάει καλά. Ίσως έχει πουλήσει όλη την ομάδα. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Βοήλης 4 γκολ σε 4 μάτς. Κάτσε ρε μπρο, ποιος είσαι. Τα skill points δεν τα αναβαθμίζω ακόμα. Θα αφήσουμε στο επόμενο επεισόδιο πριν τη Ρόζεμπορκ. Πάμε να βουτήξουμε στο μάτς. Δεν έχουμε κάτι άλλο να δούμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι φλιαρίες. Με τα άσπρα πράσινα θα παίξουμε πάλι. Με τα κόκκινα θα παίξει ο Πανσεραϊκός. Κόντρα στην παλιά μας ομάδα, τέταρτη αγωνιστική πρωταθλήματος. Πάμε για το 4 στα 4. Για να δούμε τι θα ζητήσει ο coach τώρα. Ελπίζω να ζητήσει κάτι πιο φυσιολογικό. Τι 9 απόδοση. Μάγκες, θα με ξεσκίσει έτσι. Θα με ξεσκίσει φέτος ο Γιωβάνοβιτς. Τι 9 απόδοση, ρε φίλε. Συνέχεια χατρίκ πρέπει να κάνουμε. Είναι ίσως λόγω ultimate αυτό. Παίζει το ρόλο του πιθανότατα. Αν κατεβάσουμε δηλαδή επίπεδο, ίσως. Στρώνει το πράγμα. Τα συνθήματα τώρα θα ακούγονται του Παναθηναϊκού εκτός έδρας. Θα ακουγόμαστε κι εμείς δηλαδή. Εντάξει, με τον Άρη δεν ακουστήκαμε. Υπερδερούσε του Άρη. Ίσως από πίσω ακουγόταν και δικά μας κάπως λίγο έτσι ψηλά, αλλά τίποτα ιδιαίτερο. Ούρε το βγάλω κομπάν. Εντάξει, κακώς πανηγυρίζουμε τώρα. Αλλά πρέπει να τα κάνουμε αυτά. Δεύτερη φάση ο Χοβάν. Το δοκιμάζω από τις προπονήσεις. Από πέρυσι έχω να τον δω. Για να δούμε ο Πανσεραϊκός θα μπορέσει να ζωρίσει την ομάδα. Για να δούμε. Φύγαμε. Ο μαλάκα σου. Ο κακό σου. Πρέπει να σημαδεύουμε καλύτερα τώρα. Σήμερα δεν το έχουμε. Ρε χαζέ, ρε δώσε πάσα ρε φίλε. Τώρα δεν είναι εύκολο το πράγμα. Χαζές κινήσεις κάνω τώρα. Θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει γκολ άνετα. Στο 30 πάμε. Ας το καθαρίσω λίγο. Μην πανηγυρίζεις ρε, μην πανηγυρίζεις ρε μπρο. Με την πρώην ομάδα σου παίζεις, μην πανηγυρίζεις. Και εγώ πήγα να πανηγυρίσω και βλέπεις το κόβο. Δεν χρειάζεται. Βάζουμε τον κόλ. Ρε μπρο. Ήρεμα, κατέβασε τον σου. Δεν θέλουμε πανηγυρίσμους εδώ. Το καθαρίζουμε το ματσάκι. Το καθαρίζουμε. Κάνουμε το ξεκίνημα. Ρε μην πανηγυρίζεις βρε, μην πανηγυρίζεις βρε. Τα shoot on target θα γίνουνε, προφανώς.
Αντεπίθεση για το Πανσεραϊκό στο 37-38. Ούρε τον έκανε. Άμα. Εκτός, μπράβο. Σέντρα σου. Ακραίος. Τι πήγε να κάνει. Έλα, έλα μέσα γιατί θα κάνει τη χαζομάρες. Εν τω μεταξύ πέφτω στην απόδοση. Έχω πέσει στο 7 ας πούμε. Στο 6,7. Δεν καταλαβαίνω το λόγο. Δηλαδή παίζουν πάσα στην άμυνα άμα δείτε το μάτσα. Αν σας το αφήσω να το δείτε όλο. Πραγματικά το περισσότερη ώρα που δεν βλέπετε εσείς. Κάνουν πασούλη στην άμυνα και τρέχουν πάνω κάτω δεξιά αριστερά ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο εγώ να πέφτω. Δηλαδή τι να κάνω, πάω να πάρω την μπάλα και να τους περάσω όλους, δεν μπορώ. Που και πάλι εκεί δεν θα μου δώσεις τέτοιο. Έλα ρε φίλε, πήγαινε μέσα. Πήγαινε μέσα. Τι ζητάει εκτός box shoot. Εξωτερικά φάλτσα πήρα. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Στην επόμενη που θα βρεθώ έτσι πάνω να βάλω γκολ, να τελειώνουμε γιατί στο τέλος θα φάμε κιόλας. Θα ισοφαριστούμε. Θα χάσω και την απόδοση αφού μπορώ να βάλω την απόδοση, γιατί όχι. Μαλάκα, γιατί δεν πάει ένα στο τέρμα τώρα σήμερα. Ξαφνικά στο ultimate πρέπει να σημαδέψεις πολύ καλύτερα, ε. Να-χα. Δηλαδή στο beginner τι κάνεις, απλά κρατάς το controller στα χέρια σου και παίζεις μόνο του και βάζεις goal. Απλά πατάς τετράγωνα από το κέντρο και πάει κατευθείαν μέσα στη μενή. Πώς σούταρε! Πώς σούταρε! Τρώγαμε κανένα τέτοιο γκολ, γελάω. Πανάγια. Αχ, μπράβο παιχνίδι, με έκανες και γέλασε. Προφανώς τώρα πιέζει ο Πανσεραϊκός, θα βάλει και γκολ. Ω, Μπρόνσκι. Ρε μπρο, αυτά δεν είναι φάουλ τώρα, μέσα έχουν ξακατέψει. Πρέπει να βγει και ο Πανσεραϊκός τώρα, ultra attacking, να ξέρετε. Δεν μας χαριστεί τώρα. Τζάμπα φλακίες έκαναμε τα σούτ. Έλα μια ώρα βρε. Φίλε πόσα φάουλ όμως ο Δίτης δεν δίνει σε μένα. Μηδέν δύο. Το καθαρίζω. Θα τονίσω σε αυτό το σημείο το εξαιρετικό σημείο και συγχρονισμό της πάσας με την κίνηση στην πλάτη. Από τις καλύτερες πάσες που έχω πάρει. Να το πούμε και αυτό. Από τις καλύτερες πάσες που έχω πάρει εδώ πέρα. Το πλασάρισμα, εντάξει, ήταν το κλασικό πλασάρισμα κάτω χαμηλά. Πλέον αυτά δεν τα χάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε κάτι τέτοιο. Δείτε λίγο την κίνηση, έτσι. Απλά σας το βάζω. Λιάρια, αμέν. Εγώ σας το βάζω. Αφού πήραμε την πάσα εδώ και φεύγουμε στην αντεπίθεση. Βλέπετε 5 παίχτες, 6 πόσοι είναι του Πανσεραϊκού. Και δείτε την κίνηση, τη λάθος που κάνει εδώ ο αμυντικός. Κάνει την κίνηση στο βηματάκι μπροστά ο αμυντικός για να πάει να κόψει την πάσα. Αλλά εκείνη τη στιγμή εγώ έχω ζητήσει και βλέπω την κίνηση και κάνω μπροστά. Στο χώρο, βλέπετε. Βάζω λίγο σώμα και τον παίρνω. Και από εκεί και πέρα μετά έχει μπει στην πλάτη και τελείωσε. Αυτό γιατί θα βάλουμε και ποδοσφαιρικές αναλύσεις στο φινάλε, άμα χρειαστεί, μέσα στο παιχνίδι. Να τα βλέπουμε έτσι λίγο όμορφα, λίγο ωραία. Κοσμοτέ TV θα γίνουμε εδώ πέρα. Θα γίνω εγώ, όπως λέγεται, Βασίλης Σαμπράκος. Θα βγαίνω εκεί πέρα με το τάμπλετ και θα σημειώνω. Θα σας κάνω εγώ εδώ πέρα να μάθω. Να δείτε εσείς πάτε εδώ πέρα τώρα εξελίξεις. Θα έχει εδώ. Ούρε τι έβγαλε ο Μπρινιόλι στην επέμβαση του αγώνα, θα πω εγώ.
στην επέμβαση ξεκάθαρα του αγώνα. Πώς. Πώς ρε φίλε μου την παίρνει. Πώς μου την παίρνει εκεί την πάσα. Δύο γκολ. Καθαρίζουμε το μάτς. Κάνουμε κινήσεις, φάσεις, πάσεις. 8,4. Θέλουμε δηλαδή 3 γκολ για να παίρνουμε 9. Ή 2 γκολ και 1 assist, ας το πούμε κάπως έτσι. Ή ένα γκολ και 2 assist. Γενικά σε κάθε μάτς πρέπει να σκοράρουμε και να βάζουμε, να βοηθάμε σε 3 shoot, σε 3 γκολ. Καλά πάει αυτό. Θα εκτιμηθεί δε όντως. Τώρα ο Πανσερέκος κλέβει την μπάλα, ενώ πήγα να πω ότι γύρισε προς τα πίσω. Λάθος πάσα, πολύ λάθος πάσα. Μαλάκα. Έλα ρε φίλε, εντάξει. Κατατάει κουραστικό όμως να γκρινιάζω για τη διαιτησία. Τα βλέπουμε όλοι. Στο 87 έχουμε φτάσει. Δεν νομίζω ότι θα κάνουμε κάτι παραπάνω. Εννοώ ότι θα βάλουμε άλλο γκολ. Δεν τη βλέπω τη φάση να έρχεται. Ίσως φάμε. Πιο πιθανό μοιάζει. Όπου φωτοβολίδες κάνει εδώ πέρα, ακούγονται κροτίδες, ιστορίες. Χαμός. Παρ' όλα αυτά, 0-2 με 2 γκολ. Θα το βρούμε το ρυθμό μας και με τον coach. Γιατί θα με νευριάσει πολύ και στο τέλος δεν με βάζει μέσα και θα ξεφύγω. 0-2, ακόμα 2 γκολ. Ξεκινήσαμε καλά, 4-4. Εδώ πέρα έχω το πρόβλημά μου. Εδώ είναι το πρόβλημά μου. Είμαι MVP του match, 2 γκολ. Και πέφτω σε εκτίμηση προπονητή. Αυτό είναι το λάθος που κάνει το παιχνίδι. Θα κάνουμε και την προπόνηση να δούμε ότι όντως θα ανεβούμε ακόμα περισσότερο. Για να δούμε που θα φτάσουμε. 270. Ξεκινήσαμε 276 ήμασταν πριν το match, αν θυμάμαι καλά. Τι θα κάνουμε. Starting docu series about Panathinaikos. Attend the Q&A session. He sponsored photoshoot. Docu series, ρε. Από μικρό παιδί. Α, όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Α, όλα. Το όλα τότε. Αφού κάνουμε καριέρα εδώ πέρα. Μπορούμε να αγοράσουμε και πραγματάκια, μπορούμε να κάνουμε και invest με τώρα. Μπορούμε να ξεφύγουμε την κατάστασή μας. Για να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε. Θα προσπαθήσω να πάρω όσα περισσότερα γίνεται για να κλείσουμε. Έλα. Αχάρε να σύσταν, θέλω και βοηθώ. Πώς, μα μόνος μου θα πηγαίνω να κάνω φαγητό. Μόνος μου θα πηγαίνω τουαλέτα. Personal trainer εννοείται. Personal stylist δεν θα έχω. Πώς θα πηγαίνω στα γκαλά. Να βρούμε και κανένα κοριτσάκι, πώς θα γίνει. Και, χάρη yoga coach. Και μετά έχουμε personal chef, δηλαδή εγώ σκεφτείτε ότι έχω τώρα, έχω πάει στον Παναθηναϊκό, είμαι ψώνιο και απλά πάω και παίρνω ό,τι έχει ρε, δηλαδή άνθρωπο για να μας κάνει μασάζ τα πόδια, personal trainer, head coach, δεν ξέρω, το build a swimming pool at home, ότι εγώ μένω τώρα σε σπίτι που έχει κήπο και έχω το περιθώριο να κάνω μια πισίνα τέτοια, γιατί όχι, Patches high-end stereo system, γιατί όχι, για σου πάνω. Α, δούμε. Κάτι θα κάνουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν όμως το επεισόδιο. Α, έχουμε και purchase beat headphones. Γιατί χωρίς headphones που πας. Παρ' όλα αυτά, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Η πρεμιέρα με το Παναθηναϊκό. Η πρεμιέρα στο πρωτάθλημα με το Παναθηναϊκό. Σημαντικά ματσάκια με Άρη και Πανσεραϊκό. Και τα δύο κερδοφόρα και νικηφόρα. Καταφέρνουμε, είμαστε στην πρώτη θέση με 4-4. Ελπίζω να συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό. Σκοράρω, βάζω γκολάκια. Τώρα, στο επόμενο επεισόδιο, έχουμε Πας Γιάννενα ουσιαστικά που δεν... Γιατί γίνεται όλο εκτός. Ένα εντός δεν θα δούμε. Ούτε στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε εντός. Και τα δύο είναι εκτός, σε Ολυμπιακό και Ρόζεμπορκ. Τα δύο παιχνίδια αυτά που θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Και μετά θα παίξουμε με Ρόζεμπορκ εντός και θα δούμε ποιο άλλο ματσάκι θα παίξουμε που θα έχει ενδιαφέρον. Γιατί ίσως αν περάσουμε τη Ρόζεμπορκ να ξεκινήσουν και οι όμιλοι. Λοιπόν, αυτά από εμένα όμως, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε. Αν σας άρεσε, like, subscribe στο κανάλι, βοηθάει πάρα πολύ. Ανεβούμε ακόμα περισσότερο, να μας μάθει ο κόσμος, να πιάσουμε τα 4200, και, αν δεν τα έχουμε πιάσει φυσικά. Και εννοείται να πάμε για τις 5000 που είναι ο μεγάλος στόχος αυτή τη στιγμή του καναλιού. 1000 είναι ο στόχος, για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε ένα βιώσιμο κανάλι, το οποίο θα έχει κερδοφορία. Και αυτό θα το βοηθήσετε κιόλας αν στηρίξετε την προσπάθεια με το καινούριο χορηγό gamivo.com. Μπορείτε από τα λινκάκια κάτω στην περιγραφή να τσεκάρετε το site, να κάνετε τις αγορές σας με τον κωδικό Step Up Gaming και εσείς κερδίζετε 3% έκπτωση στις αγορές σας έως 65 ευρώ. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Βοηθάει πάρα πολύ και εσάς και εμένα αυτό.
Αυτά δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα λέμε τώρα σε δύο μερούλες με EA Sports 24 και το επόμενο επεισόδιο. Και εννοείται ενδιάμεσα έχουμε επεισόδιο με Άρη και Football Manager 2024. Αυτά από εμένα. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και θα τα πούμε τώρα στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!